Έχουμε προχωρήσει σε κλείσιμο αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Είναι λίγα τα αθλήματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν κατά μονάς για ατομική άθληση και μόνο σε ανοιχτούς αθλητικούς χώρους και τα πρωτόκολλα τηρούνται αυστηρότατα. Τώρα, εκεί που υπάρχει συνωστισμός, αν υπάρχει συνωστισμός, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το θέμα της ατομικής μας ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι το κεφαλαιόδες. Εκεί και η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, αλλά και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας θα μπορέσουμε να παρέμβουμε στο μέτρο του δυνατού. Αλλά το κυρίαρχο είναι να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι ενδεχόμενα θα κάνουν αυτό το συνωστισμό ότι έτσι βάζουν σε κίνδυνο τους δικούς τους ανθρώπους, τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Δεν παρατηρούνται μέχρι στιγμής αυτά τα φαινόμενα που είχαμε στο πρώτο κύμα. Ο κόσμος είναι πολύ πιο υπεύθυνος. Ο κόσμος και οι νέοι μας συμπεριφέρονται με έναν τρόπο πολύ πιο και υπεύθυνο και αναδεικνύοντας και την προσωπική τους ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους και στους ανθρώπους τους και στις οικογένειές τους, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και νομίζω ότι οι ΣΕΡΕΗ αποδεικνύουν ότι στη μάχη αυτή κυριαρχεί στο μυαλό τους η υπευθυνότητα, η σοβαρότητα, γιατί έχουμε και πολύ, πολύ λίγους σε σχέση με άλλες περιοχές αρνητές. Και αυτό είναι ακόμη μια νίκη όλων αυτών που δίνουμε τη μάχη. Αυτοί οι αρνητές που ήταν λίγοι γίνονται ακόμη λιγότεροι. Είναι και μια νίκη του συστήματος, όλου του συστήματος του Δήμου και των άλλων φορέων απέναντι σε όλους αυτούς που δημιουργούν προσκόμματα σε μια μάχη. Γιατί σε μάχη είμαστε τώρα. Ήδη ενισχύεται και μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών ενισχύονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αστυνομίας, δηλαδή με μεικτά κλιμάκια. Άρα συνεισφέρουμε και εμείς με τις δυνάμεις που έχουμε. Γιατί σας εξήγησα ότι και οι δυνάμεις οι δικές μας είναι από, και το στελεχειακό το δικό μας είναι αποδεκατισμένο από την κατάσταση. Με όσες δυνάμεις έχουμε, συνεισφέρουμε και εμείς στο κομμάτι του ελέγχου. Ελπίζουμε γρήγορα να έρθουν οι αρμοδιότητες της δημοτικής μας αστυνομίας, γρήγορα, ούτως ώστε και αυτόνομα να βγάζουμε τμήματα ελέγχου, γιατί δεν έχουμε ακόμη και τώρα τη δυνατότητα να το κάνουμε, αλλά συνεισφέρουμε με τις δυνατότητες που έχουμε στα συνεργεία ελέγχου.